Καλό τον Παναγιώτη, δεν θα βγούμε όρθιοι σήμερα. Κάθιστε, δεν πειράζει. Έτσι. Γιατί είχαμε ένα θεματάκι με τον υπολογιστή. Ο Παναγιώτης ο Ζήση, ο διατροφολόγο μα είναι εδώ για να μιλήσουμε για το πώ μπορούμε με τη διατροφή να επιβραδύνουμε. Δεν θα την εμποδίσουμε mm -hmm. την επέλαση του χρόνου. Τώρα αυτά τα παραμύθια, σταματήστε το χρόνο, βλέπω κάτι τίτλου. Στοπ στο χρόνο, παύση στο χρόνο, πώ και τέτοια. Δεν, δεν γίνεται γίνοντας. τόσο εύκολα έτσι. Θα ακρίβώς. τον επιβραδύνει, ναι. Προφανώ εγώ αν επιλέγω να τρώω junk food κάθε μέρα, να καπνίζω όλη μέρα, τα λέω για να τα ακούν <χει> κάποιοι, να πίνω, γενικώ να κάνω πράγματα που ξέρω ότι ε, να ξενυχτάω, να μην κοιμάμαι καλά, να έχω ένα κακό μοντέλο ζωή, ε, ξέρω ότι δεν πρόκειται να. Ε, μου φερθεί καλά ο χρόνος. Έτσι ακριβώς. Και αυτό λοιπόν, θα αποτυπωθεί δι... στην επιδερμίδα και σε όλες τις εκφράσεις μας βέβαια. Διατροφή για αντιγύρανση και πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Α, να πούμε πρώτα απ' όλα τι προκαλεί γύρανση των κιτάρων. Η απάντηση είναι οι ελεύθερε ρίζες οξυγόνου. Αυτέ οι ελεύθερε ρίζε μπορεί να προκαλέσουν γύρανση, μπορεί να προκαλέσουν κυταρικό θάνατο ή αλλιώ απόπτωση, όπω το λέμε εμεί στι βιολογικέ επιστήμε, και παράγονται στον οργανισμό από διάφορου παράγοντε. Από παράγοντε που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωή, όπω είναι το κάπνισμα, όπω είναι η κατάχρηση αλκοόλ, που πολύ σωστά είπατε κι εσεί, από την ηλιακή ακτινοβολία και συγκεκριμένα την υπεριόδη ηλιακή ακτινοβολία, UV, και φυσικά από τη ρήπανση του περιβάλλοντο, μπορεί και η ρήπανση να παράξει ελεύθερε ρίζε στον οργανισμό. Να δούμε εμεί τι για μπορούμε πάνε. να κάνουμε. Λοιπόν, Α, η απάντηση είναι τα αντιοξιδωτικά. Τα αντιοξιδωτικά λοιπόν. Έτσι, έτσι ακριβώ. Και όταν μιλάμε για αντιοξιδωτικά, μιλάμε σίγουρα για κάποιε βιταμίνε, όπω είναι η βιταμίνη C. Μέσα σε παρένθεση σα έχω και τι πηγέ τη βιταμίνη C. Πολύ καλή πηγή εννοείται τα ισπεριδοειδή, τα ακτινίδια, τον μπρόκολο, που είναι τη εποχή πολύ καλή πηγή και οι φράουλε. Πρόσεξε, Για την φράουλα όμω, διάβασα. Mm -hmm. Καλά, θα το κάνουμε ξέχωρο αυτό. Mm -hmm. Ότι σε μετρήσει άλλε που έγιναν, mm -hmm. προφανώ έχει και πολύ σε και όλα αυτά, αλλά είναι και το φρούτο εκείνο που συγκεντρώνει με μεγάλη ευκολία. Αν δηλαδή είναι σε αυτέ τι καλλιέργειε που θέλουν να τι κάνουν όσο είναι η χούφτα, mm -hmm. τι φράουλε, και να γίνουν και γρήγορα και τι πλακώνουν σε φυτοφάρμακα, σε ορμόνε, σε τέτοια πράγματα είναι το φρούτο εκείνο που κρατά τα περισσότερα στοιχεία που είναι επιβλαβή. Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Οπότε αναφερόμαστε κυρίω σε βιολογικέ φράουλε. Ε, η βιταμίνη C, λοιπόν, εκτό από τη δέσμευση των ελευθέρων ριζών, βοηθάει πάρα πολύ στη δημιουργία του κολαγόνου, το οποίο δίνει αυτή την ελαστικότητα στο δέρμα, αλλά βοηθάει και πάρα πολύ στην απορρόφηση του σιδήρου, που η, η χαμηλή περιεκτικότητα σε, σε σίδηρο μπορεί να προκαλέσει ατονία σε διάφορου ανθρώπου, κούραση ε, και διάφορε ζαλάδε. Η βιταμίνη Ε, e, η δεύτερη κύρια αντιοξιδωτική βιταμίνη, η οποία υπάρχει κυρίω στο ελαιόλαδο αλλά και σε διάφορου ξηρού καρπού όπω τα αμύγδαλα και τα καρύδια αλλά και στο αβοκάντο. Α, προκαλεί και αυτή δέσμευση των ελευθέρων ριζών και βοηθάει πάρα πολύ στο να μην καταστραφούν τα κύτταρα από τι ελεύθερε ρίζε και να μην προκληθεί από τι ελεύθερε ρίζε κάποια μετάλλαξη στον πυρήνα του κυτάρου. Αμέσω μετά έχουμε τα καροτενοειδή. Τα καροτενοειδή θυμίζω ότι είναι μία πρόδρομη μορφή τη βιταμίνη Α. Υπάρχουν κυρίω ε, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινα, λαχανικά όπω είναι οι κόκκινε πυπεριέ, όπω είναι το καρότο, όπω είναι αργότερα τα καλοκαιρινά φρούτα, το βερίκοκο και το ροδάκινο. Αυτά δεσμεύουν και αυτά τι ελεύθερε ρίζε, ενώ παράλληλα εμφανίζουν και μια καλή δράση ω προ την όραση. Βοηθούν τη, λει τη λειτουργία τη όραση και συγκεκριμένα την προσαρμογή από το πολύ φω στο σκοτάδι. Το φιλικό οξύ, πολύ, πολύ σημαντική βιταμίνη, υπάρχει στα πράσινα φιλόδη λαχανικά αλλά και στα όσπρια, ενώ παράλληλα έχουμε και τις πολυφενόλες στο τέλος, οι οποίες υπάρχουν στο πράσινο τσάι, στο κόκκινο κρασί και στην πύρα, οι οποίε βοηθούν και αυτέ πάρα πολύ, δεσμεύοντα και αυτέ τι ελεύθερε ρίζε με τη σειρά του. Εδώ να πω ότι οι πολυφενόλε υπάρχουν και σε όλα τα σκουρόχρωμα α, κόκκινα α, φρούτα, όπω αργότερα Έτσι, είναι τα βατόμουρα, όλα τα μουρά. Τέλο πάντων, έχουν πολυφενόλε σε πολύ Είχα σημαντικό βάσιμο. Ναι. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα. Να δούμε τώρα τι επιβραδύνει το ρυθμό τη γέννηση. Εξήγησε μου το νούμερο ένα. Ισορροπημένα τι νούμερο γεύματα. Βούλα σου. Έτσι, έτσι ακριβώ. Δηλαδή τα γεύματα θα πρέπει να έχουν μια ισορροπία σε θρεπτικά συστατικά. Για παράδειγμα, να περιέχουν γύρω στο 45 με 55% υδατάνθρακε, τουλάχιστον 15 με 20% πρωτενε, ενώ τα λιπαρά θα πρέπει να είναι από 30 μέχρι 40% και κυρίω μονοακόρεστα. Θα πρέπει να υπάρχει απουσία έω μέτρια κατανάλωση του αλκοόλ. Εδώ πέρα λέμε κυρίως για του άντρες μέχρι δύο ποτήρια κρασί κόκκινο κρασί την ημέρα, ενώ για τις γυναίκες μέχρι ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι τα άτομα τα οποία δεν συνηθίζουν να καταναλώνουν αλκοόλ, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν να καταναλώνουν. Φυσικά αυτοί που δεν καταναλώνουν, να συνεχίσουν να μην καταναλώνουν. Μάλιστα. Αποχή από το κάπνισμα. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί είναι νούμερο ένα παράγοντα ο οποίο. Ε, μα... Α, επιτρέπει στα την πάρα παραγωγή. δεν είναι τώρα, έτσι, δεν έτσι, έτσι, των το Έτσι. Και τον ελευθερώνισμό. Αν θα γεράσει το δέρμα του πρόσωπου. Έτσι ακριβώ. διατήρηση το καταστρέφει. Ε, Ολόκληρε ζωέ. Ε, βέβαια. Η διατήρηση ενό φυσιολογικού βάρου πολύ μεγάλη σημασία. Ε, Αυτέ οι απότομε αυξομοιώσει του βάρου θα λέγαμε ότι προκαλούν Βάλιστα. και μια χαλαρότητα στο Πάμε βέβαια. λίγο γρήγορα. Επαρκή ύπνο, καλή ποιότητα το του ύπνου νόημα. και όχι ποσότητα και τακτική φυσική δραστηριότητα Ωραία. τουλάχιστον τρει φορέ την εβδομάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώ θα γίνουμε πιο χρήσιμοι σε αυτό. Πάμε στην τελευταία μα κάρτα για να δούμε. Πρακτικέ οδηγίε λοιπόν. Σημανώς. Μεγάλη ποικιλία στα χρώματα των φρούτων και τα λαχανικών για να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε από όλα τα είδη των βιταμινών. Δύο φορέ την εβδομάδα όσπρια, τουλάχιστον μία, δύο θα ήταν το καλύτερο για να πάρουμε όλε τι απαραίτητε βιταμίνες και το φιλικό οξύ. Ε, προσθέτουμε βότανα και μυρωδικά στο φαγητό μα γιατί είναι βόμβε αντιοξυδωτικών. Ε, προσθέτουμε ξηρού καρπού και ξηρά φρούτα και στι αλάτε μα και στην καθημερινότητά μα. Στα ξηρά φρούτα βεβαίω, όχι αυτά που είναι full στη ζάχαρη. Όχι βέβαια, ενώ αυτά τα οποία δεν έχουν πρόσθετη ζάχαρη. Γιατί είναι ωραίο αποξηραμένο. Ανανάς, αλλά είναι πολύ νόστιμο αυτό που έχει τόνου ζάχαρη. Οπότε δαμάσκινα, βερίκοκα, έτσι. έτσι. Αποφεύγουμε φυσικά την υπερκατανάλωση του καφέ, γιατί και αυτό μπορεί να προκαλέσει γύρανση. Και τέλο, δεν βράζουμε για πολλή ώρα σε πολύ νερό τα λαχανικά σε γιατί φεύγουν οι βιταμίνε του. ευχαριστώ.